Μία νίκη κόντρα στη Λιθουανία και δύο ήττες από τη Γερμανία και την Ουγγαρία είναι μέχρι σήμερα απολογισμός της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Κορασίδων στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο κλειστό του Λίντο. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα ανταγωνιστική απέναντι σε ισχυρά σύνολα που είναι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Γυναικείου Βόλεϊ. Στόχος των 8 ομάδων που συμμετέχουν στον όμιλο είναι οι δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που οδηγούν στα ημιτελικά. Υπό προϋποθέσεις και η τρίτη θέση μπορεί να οδηγήσει απευθείας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών κάτω των 18. Μεγάλη διοργάνωση αναλαμβάνει η χώρα μας μετά από 30 χρόνια, 25 μάλλον χρόνια, και πολύ περισσότερο η πόλη του Ηρακλείου. Είμαστε καλά, χαρούμενοι για αυτή την διοργάνωση που αναλάβαμε σαν βόλεϊ, σαν ελληνικό βόλεϊ. Βλέπουμε τα νιάτα της Ευρώπης να αγωνίζονται εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Διαπιστώνουμε το πόσο υψηλό επίπεδο παίζεται το άθλημα αυτό σε όλη την Ευρώπη. Προσπαθούμε και εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε και με ό,τι παραπάνω μπορούμε να διαθέσουμε σε χρόνο, γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδιά αυτά ήδη ετοιμάζονται για πανελλήνιες εξετάσεις του χρόνου, να ανταποκριθούμε και να έχουμε το βόλεϊ και εμείς μέσα στο τελικό στάδιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με το χρόνο που διαθέσαμε και για την προετοιμασία μας και για τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη χρονική στιγμή. Οι ομάδες απολαμβάνουν σήμερα το ρεπό τους, ενώ αύριο συνεχίζεται η αγωνιστική δράση με την εθνική μας ομάδα, στην οποία συμμετέχουν και οι αθλήτριες του ΟΦΙΑ, Εύη Πρίνιωτάκη και Μανουηλία Πιτσούλη, να αντιμετωπίζει στις 8 στο κλειστό του Λίντο τη Φιλανδία. Το Σάββατο την ίδια ώρα θα γίνει το παιχνίδι με την Πολωνία. Τη Δευτέρα στις 8 η Ελλάδα θα παίξει κόντρα στη Βουλγαρία, ενώ η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί για την εθνική την Τρίτη την ίδια ώρα με τον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Είμαστε πολύ συγκινημένες διότι γίνεται στο γήπεδο που έχουμε αρχίσει τα πρώτα μας βήματα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα δείξει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ναι, είναι όνειρο κάθε αθλητή να παίξει στο γήπεδο που μεγάλωσε, που έκανε τα πρώτα του βήματα και να εκπροσωπεί μια ομάδα, να εκπροσωπεί την Ελλάδα, όχι απλά ολόκληρη τη χώρα. Ο κόσμος του Ηρακλείου μας είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτή και πιστεύω ότι κάνοντας αυτή τη διοργάνωση να καταφέρουμε να δώσουμε τον σπόρο και στα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται να παρακολουθήσουν το άθλημα του βόλεϊ, να έρθουν, να αθληθούν και πολύ περισσότερο να στελεχώσουν τις ομάδες της Κρήτης και γιατί όχι να καταφέρει η Κρήτη να έχει ομάδα εκπροσώπηση στο γυναικείο βόλεϊ στην Α1 κατηγορία.